Κύριε Κυριζίδη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσά και του τηλεθεατέ τη Δημοτική Τηλεόραση. Λοιπόν, θα θέλαμε να μα πείτε πώ φαντάζεστε αυτήν την αλλαγή στην ιστορική αγορά τη Θεσσαλονίκη. Ήταν κάτι το οποίο πλέον ήταν αναγκαίο, γιατί έχουμε και τα σοβαρά προβλήματα που έχει ήδη επισημάνει και ο ΕΦΕΤ όσον αφορά την υγειονομική κατάσταση τη αγορά, αλλά και μια αγορά η οποία είναι ιστορική και δεν έχει δεχτεί καμία αναβάθμιση, καμία ανάπλαση τι τελευταίε δεκαετίε. Όταν, ε, αν σκεφτούμε ε, λιγάκι ότι και από δίπλα και η αγορά Μοδιάνο θα αναβαθμιστεί και θα ανακαινιστεί από του ιδιώτε, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε ένα συνολικό αποτύπωμα, μια συνολική αναβάθμιση όλων αυτών των ιστορικών σκεπαστών αγορών. Mm -hmm. Τι κάνουμε εμεί, Μια χρηματοδότηση από mm -hmm. την Ευρωπαϊκή Ένωση, γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ το έργο μαζί με το Σωματείο Ιστορικο... Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου. Άλλα 500.000 μια επένδυση από την ΕΙΑΘ, η οποία θα μπει πρώτα, θα αλλάξει όλο το δίκτυο αποχητευτικό και η ίδρυυση στο οποίο υπάρχει στην αγορά. Και εμεί θα πούμε ύστερα, θα αλλάξουμε όλε τι επιστρώσει, θα αλλάξουμε τις, την οροφή και ουσιαστικά θα αναβαθμίσουμε κάθε γωνιά αυτή τη ιστορική περιοχή. Ταυτοχρόνω, όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα από το Σύλλογο Επαγγελματιών, θα αλλάξουν τι όψει του. Αυτό είναι το, το, πλαίσιο το οποίο θα κάνει από τη μεριά του ο Σύλλογο. Ε, έτσι λοιπόν, ολοκληρώνουμε μια ανάπλαση, μια ανακαίνιση, αν θέλετε, τη αγορά, η οποία και το χρειάζεται υγειονομικά, αλλά το χρειάζεται και ω ε, μια συνολική αναβάθμιση τη. Πάντω, το καπάνι αποτελεί εξαιρετικό ενδιαφέρον για κάθε πλευρή τουριστική περιήγηση. Μπορεί να γίνει και ένα τοπόσμο, θα λέγαμε, προκειμένου να προσελκύσει και κόσμο. Ε, Όλε οι μεγάλε ευρωπαϊκέ πόλει έχουν τέτοιε αγορέ και παστέ αγορέ, οι οποίε είναι με μεγάλο ενδιαφέρον από του τουρίστε και από του επισκέπτε αυτών. Mm -hmm. Έτσι, επομένω, εμεί όταν έχουμε όλο αυτό το, το πλούτο, αν θέλετε, στην καρδιά του κέντρου, όπω είναι το Μοδιάνο, όπω είναι το καπάνι, Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Αλλά για να τον εκμεταλλευτούμε, πρέπει να βρούμε χρηματοδοτήσει, πρέπει να ολοκληρώσουμε τι μελέτε όπω τι ολοκληρώσαμε τώρα, οίκοθε, δηλαδή από του δικού μα του μηχανικού, mm -hmm. ε, την εξαίρετη υπηρεσία τεχνική που έχουμε, ώστε να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και αυτέ τι γειτονιέ. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε, προχωρήστε σε μια ακόμα δράση που στόχο είχαν την αναβάθμιση των γειτονιών. Ε, από μακρύ εγκαταλελειμμένα περίπτερα. Θα συνεχιστούν παρόμοιε δράσει. Θα συνεχιστούν, έχουμε αρκετά άλλα να... τόσα περίπου να απομακρύνουμε τον επόμενο μήνα. Ε, ξέρετε, είναι αποφάσει τη Επιτροπή Ποιότητα Ζωή, οι οποίε έρχονται από το παρελθόν, ε, περίπου 4 εγκαταλειμμένα τέσσερα και 5 χρόνια, τα οποία γίνανε και αιστείε μόλι πια, mm -hmm. πέρα από την ε, καταπάτηση του ελεύθερου χώρου. Ε, στοχεύουμε σε αυτό, πρέπει να διαφυλάξουμε και τον κοινόχρηστο χώρο, αλλά πρέπει να, διασυ... να εξοραίσουμε και κάθε ε, ε, τετραγωνικό μέτρο κάθε γειτονιά. Είμαστε πολύ ευτυχεί γιατί τα αγκαλιάζει ο κόσμο σε αυτέ τι κινήσει μα και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε. Πάντω, πέραν τη αναβάθμιση των γειτονιών τη πόλη, έχετε μια σειρά από έργα. Όπω και ο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό τη πλατεία Αριστοτέλου. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, Αυτό το θέμα ευελπιστώ ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε μια ευχάριστη είδηση χρηματοδότηση και του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού mm -hmm. τη Αριστοτέλου αλλά και τη μελέτη επέκταση του παραλιακού μετόπου, τον ΤΕΚ που λέμε, από το Υπουργείο Τουρισμού. Περιμένουμε επίσημες ανακοινώσει. Κάνουμε ε, δίνουμε ένα συνεχή αγώνα, ξέρετε, για να βρούμε χρήματα. Γιατί αυτό είναι, είναι το που βασικό λείπει. ζητούμενο, νομίζω. Είναι <laughs> το βασικό ζητούμενο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ώστε να τρέξουμε τι διαδικασίε και να φέρουμε περισσότερα χρήματα. Όπω πετύχαμε, ε, όπω θα ξέρετε, και την ένταξη στο επόμενο σχολικό πρόγραμμα των κτηριακών υποδομών, του Υπουργείου δηλαδή, Υποδομών, mm -hmm. έξι συγκροτημάτων. Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια στη Σαλονίκη. Τόσα πολλά σχολικά συγκροτήματα, τόσα πολλά σχολεία μαζί με αυτά που υλοποιούμε και εμεί και τρέχουμε, θα γίνουν επόμε την επόμενη τριετία στην, στο Δήμο μα. Και πιστεύουμε ότι θα λύσουμε έτσι το πρόβλημα το μεγάλο φιάλτη που ονομάζεται σχολική στέγη. Για ποιε περιοχέ μιλάμε. Μιλάμε και για το 5ο διαμέρισμα, την περιοχή Τεροχεδρομικό, μιλάμε για την Κάτω Τούμπα, μιλάμε για την Ξηροκρίνη. Είναι διάσπαρτα αυτά τα σχολεία. Μιλάμε και για το, για το κέντρο, εδώ στην Εθνική Αμήνη, στο Διαπολιτισμικό Σχολείο. Mm -hmm. Είναι διάσπαρτα και πιστέψτε με ότι θα, θα, θα αλλάξουν την εικόνα των σχολείων που έχουμε. Ταυτοχρόνω κάνουμε και ε, Άλλε πανεβάσει, όπω είναι η ενεργειακή αβάθμιση στην Κλεάνθρωπο που τόσο πολύ συζητιέται, όπω είναι τα δύο νέα νηπιαγωγεία στην Καπετάν Άγρα και στη Λαχανά, όπω είναι αυτό που περνάμε και στην Οικονομική Μητροπή τη Τετάρτη, η αναβάθμιση και η ανακαίνιση του πέμπτου ιστορικού σχολείου στην Οδό Κρυεζότου. Mm -hmm. Ένα διατηρητέο κτίριο το οποίο έχει τεράστια ιστορία στην πόλη, το οποίο έχει μείνει εγκαταλειμμένο εδώ και 6-7 χρόνια. Βγάζουμε ε, διαγωνισμό ώστε να έχουμε ανάδοχο ώστε να το επισκευάσει. Σε ό,τι αφορά την ανάπλαση τη πλατεία Διοικητηρίου. Ανάπλαση πλατεία Δικαιτηρίου ήταν ένα βασικό θέμα που τέθηκε στη συζήτηση που είχαμε προχθέ με τον Δήμαρχο και την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδόνη. Ε, υπάρχει μια συνεννόηση με την Εργατεία Οδό. Καταλήξαμε ότι πρέπει να υπογράψουμε ένα συμφωνητικό και οι τρει μα, ένα μνημόνιο συνεργασία, γιατί εκεί υπάρχουν ήδη 300.000 ευρώ για τι μελέτε. Επομένω, μα υλοποιεί μαζί με εμά, με συνεργασία με εμά, η Εργατεία Οδό τη μελέτη, <συσίλωση> και προσπαθούμε ύστερα να βρούμε τε, τα κονδύλια για να υλοποιήσουμε αυτό το έργο σε ό,τι αφορά την ανάπλαση των κημητηρίων. Ανάπλαση κημητηρίων πρέπει να ολοκληρώσουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό ο οποίο τρέχει στα κημητήρια τη Τέρμη. Προχωράμε στην κατάρτιση όρων και, και δημοπράτηση, διαγωνισμών για τα κημητήρια τη Ευαγγελίστρια, τα οποία τα εντάξαμε στα ιστορικά μουσεία τη Ευρώπη ναι. και προσπαθούμε να τα κάνουμε ένα, ένα κημητήριο μουσείο, ένα ανοιχτό χώρο το οποίο να, υπάρχει, να δημιουργήσουμε ακόμα ένα τοπόσιμο, δηλαδή στη Σαλονίκη. Ταυτοχρόνω προσπαθούμε να συμμαζέψουμε, αν θέλετε, την κατάσταση που βρήκαμε, η οποία είναι τραγική, στα κημητήρια τη Έρμη και τη Μαλακόπη. Λοιπόν, τώρα το στολίδι τη Θεσσαλονίκη, ένα από τα στολίδια, είναι και η νέα παραλία. Υπάρχει εκεί πρόβλεψη για την συντήρησή τη. Έχουμε μείνει πίσω εκεί, αρκετά στη συντήρηση. Δεν βρήκαμε ενεργέ εργολαβίε δυστυχώ για να τη συντηρήσουμε. Υπάρχουν τρομερά προβλήματα, mm. συνεχεί βανδαλισμοί. Τρέχουμε, ολοκληρώνουμε μια μελέτη η οποία θα αφορά τα επόμενα 2.5 χρόνια τη συντήρηση νέα παραλία. Πρέπει να βγει ένα εργολάβο δηλαδή εκεί, ο οποίο θα έχει αποκλειστικά ω αντικείμενο αυτό. Ταυτοχρόνω, αντικαθιστούμε τι επόμενε μέρε το ξύλινο deck που υπάρχει μετά από δωρεά ε, τη εταιρεία Αλουμίλου προ το Δήμο Θεσσαλονίκη. Προχωράμε, υλοποιούμε το αντιγράφητη. Ήδη ξεκινάμε και εργαζόμαστε μετά την συμπεριοχή, μετά του Μακεδονία Παλά. Και προσπαθούμε κατά αυτόν τον τρόπο μαζί με τη διεύθυνση Πρασίνου σε τρει-τέσσερι μήνε να έχουμε μια διαφορετική, μια εντελώ διαφορετική εικόνα στη νέα παραλία. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, κύριε Κυριζίδη. Πάρα mm. πολλά. Πάντω, το σημαντικό είναι οι παρεμβάσει οποίε κάνει ο Δήμο Θεσσαλονίκη σε γειτονιέ τη πόλη. Καθότι ο πολίτη βλέπει και την καθημερινότητά του. Και μία από αυτέ τι δράσει, όπω αναφέραμε και προηγουμένω, ήταν και η υπομάκρυνση των εγκατελελειμμένων περιπτέρων. Ξέρετε, τι τα μεγάλα, τα μεγάλα, τα σημαντικά πρέπει να γίνονται και πρέπει να τα βάζουμε σε ράγε. Αλλά αυτά τα καθημερινά, αυτέ οι μικροεπεμβάσει είναι που δίνουν ε, μια άλλη, αν θέλετε, εικόνα στη γειτονιά, βελτιώνουν το μικροκλίμα, εξοραίζουν την περιοχή μα. Αυτά θα τα συνεχίσουμε με δικέ μα αυτεπιστασίες όσο mm -hmm. μπορούμε να πηγαίνουμε να παρεμβαίνουμε σε παιδικέ χαρέ, σε πάρκα, σε κοινόχρηστο χώρο, ώστε να βελτιώνουμε βήμα-βήμα, μέρα-μέρα κάτι ε, σε κάθε περιοχή. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζήμπη, και καλό, καλό κουράγιο. είστε καλά.